22 του μηνός Μαρτίου, μνήμη της Αγίας Δροσίδος, θυγατρός του βασιλέως Τραϊανού και των συναυτή πέντε κανονικών παρθένων. Δροσίς λιπούσα πατρικήν πάσαν σχέσιν εφεύρε Χριστόν των ποθηνών νυμφίων ή και εχονεύθητε λαμπρέ παρθένη αλουρανούς οικείτε νυν συναγγέλης η Αγία Δροσής, η Καλυπάρθενος του Χριστού Νύμφη και η σύν αυτή γενναίως αθλήσασε πέντε Άγιες Παρθενομάρτυρες μοναχές, οι κανονικές Παρθένες, μαρτύρησαν κατά τους χρόνους της Βασιλείας του Τραϊανού, ο οποίος βασίλευε από το 98 έως το 117 μετά Χριστόν. Η Αγία Δροσής ήταν κόρη του αυτοκράτορα Τραϊανού και διέμενε μαζί με Αυτόν στα Ανάκτορα, και οι πέντε κανονικές παρθένες ήσαν μοναχές, οι οποίες διέμεναν σε ένα ασκητήριο κοντά στην πόλη της Ρώμης. Ζούσαν συμφώνως με την ασκητική πολιτεία και αγωνιζόντουσαν για την τήρηση των εντολών του Θεού. Ο δε βασιλεύς Τραϊανός, όχι μόνον μισούσε θανάσιμα και εδίο και απεινός τους χριστιανούς, αλλά και καθημερινώς τους θανάτωνε, και τα Άγια και Τίμια Λείψανά τους τα έριχνε ο μυαρό σε ελεηνούς και ακάθαρτους τόπους. Αυτό, βλέποντάς το οι ευσεβείς εκείνες πέντε κανονικές παρθένες, εκτός από τις άλλες αρετές, τις οποίες είχαν, είχαν και ως έργο απαραίτητο το να μαζεύουν τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, να τα αρωματίζουν με μοίρα, να τα τυλίγουν με συνδόνια και να τα ενταφιάζουν εντός του ασκητηρίου τους. Το θεάρεστο αυτό έργο των κανονικών παρθένων πληροφορήθηκε η μακαρία δροσής, η οποία αγαπούσε τους χριστιανούς και θέλησε να τις επισκεφθεί και να τις συνδράμει στο έργο τους. Βρήκε λοιπόν την κατάλληλη ευκαιρία την ώρα που η εντεταλμένη προς φρούρηση ναυτής κουβικουλάριοι, οι θαλαμιπόλοι δηλαδή που την φρουρούσαν, κοιμήθηκαν πολύ βαριά. Και έτσι λοιπόν βγήκε κρυφά από το παλάτι και πήρε μαζί της μία πολύτιμη ζώνη και έτρεξε να συναντήσει τις κανονικές παρθένες χωρίς να γίνει αντιληπτή από κανέναν. Αφού λοιπόν τη συνάντησε, τις παρακαλούσε να πάει μαζί τους για να αναζητήσουν και να βρουν κάποιο ιερό λείψανο Αγίου Μάρτυρος. Αφού λοιπόν τη συνάντησε, τις παρακαλούσε να πάει μαζί τους, μήπως και βρουν κάποιο ιερό λείψανο Αγίου Μάρτυρος, να το περιποιηθούν και να το ενταφιάσουν, σύμφωνα με την συνήθεια την οποία είχαν. Και αυτό ακριβώς έγινε. Ο δε μνηστήρ της Δροσίδος, Αδριανός ονόματι, ο οποίος ήταν σύμβουλος του πατέρα της, πληροφορήθηκε ότι εξαφανίζονται τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων και είπε προς τον βασιλέα «Αυτοκράτορ δέσποτα, πρόσταξε να οριστούν στρατιώτες να φυλάτουν τα λείψανα των κακοθάνατων χριστιανών και να ανακαλύψουν αυτούς που τα κλέβουν». Ο βασιλεύς τότε το διέταξε αυτό. Οι στρατιώτες λοιπόν αγρυπνούσαν όλη τη νύχτα και τότε συνέλαβαν τις πέντε μοναχές, αλλά και την θηγατέρα του βασιλέως Δροσίδα, και το πρωί της οδήγησαν μπροστά στον βασιλέα. Βλέποντας τον βασιλέα στην κόρη του, εξεπλάγει και διέταξε να την φυλάτουν με μεγάλη ασφάλεια, μήπως και μετανοήσει. Για τις πέντε δε κανονικές παρθένες, διέταξε να κατασκευαστεί ένα μεγάλο χωνευτήριο, ένα καμίνι δηλαδή με φωτιά, εντός του οποίου να τεθούν οι μοναχές εκείνες και να τεθεί στο χωνευτήριο και αρκετός χαλκός, έτσι ώστε όταν θα λιώσει ο χαλκός να αναμειχθεί με τα σώματα των μοναζουσών και να γίνουν όλα ένα μείγμα. Με το μείγμα αυτό πρόσταξε να κατασκευαστούν οι βάσεις και τα βάθρα των χάλκινων αγκίων του δημοσίου λουτρού, το οποίο είχε μόλις χτιστεί από τον αυτοκράτορα, και έμελε να ανοίξει στην εορτή την λεγόμενη των Απολωνίων και να παραχωρηθεί προς θεραπεία των ομοφρόνων του βασιλέως ή δολολατρών. Αυτά λοιπόν έγιναν και αφού οι του Χριστού οσιομάρτυρες εχονεύθησαν, κατασκευάστηκαν τα χάλκινα αγγεία του Λουτρού με μείγμα από χαλκό αναμεμειγμένο με τα ιερά λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Όταν λοιπόν οι στρατιώτες άναψαν το λουτρό, κήρυταν πανταχού λέγοντας «Όσοι είστε φίλοι των ευμενών θεών, ελάτε στα εγγένεια του δημοσίου λουτρού». Ευθύ τότε συνέτρεξαν άπαντες. Ο πρώτος λοιπόν που ήλθε, επλησίασε στην πρώτη θύρα του λουτρού και έπεσε κάτω παρευθύς και πέθανε. Το ίδιο ακριβώς έπαθαν και όσοι άλλοι μετά από αυτόν πλησίασαν ώστε κανεί εξ όλων αυτών δεν μπορούσε να μπει στο λουτρό. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλεύς, προσεκάλεσε τους λατρευτάς των ψευτοθεών του και λέγει προς αυτούς, «Πείτε μου, σας παρακαλώ, μήπως έγινε μαντεία από τους χριστιανούς και γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να εισέλθει στο λουτρό». Εκείνοι απεκρίθησαν, «Όχι βασιλεύ, αλλά τα χάλκινα αγγεία τα οποία κατασκευάστηκαν δι' των λειψάνων των κανονικών εκείνων γυναικών, επίησαν τούτο. Πρόσταξε λοιπόν να κατασκευαστούν άλλα αγγεία και με τον τρόπο αυτό θα πάψουν να συμβαίνουν οι θάνατοι. Του είπαν δηλαδή του βασιλέως ότι το θανατικό συμβαίνει επειδή τα χάλτινα αγγεία του λουτρού κατασκευάστηκαν από το χαλκό ο οποίος μέσα περιείχε τα λείψανα των Αγίων Πέντε Μοναχών». Έπειτα ο μνηστήρ της δροσίδος ο Αδριανός είπε προς τον βασιλέα «Πρόσταξε ο βασιλεύ να χωνευθούν εκ δευτέρου τα πρώτα βάθρα των χαλκών αγγίων και από το χαλκό να κατασκευαστούν αδριάντες γυμνοί, έχοντας την μορφή των γυναικών εκείνων, προς όνειδος και εξευτελισμών αυτών, οι δε ανδριάντες τα αγάλματα αυτά να στηθούν στο δημόσιο λουτρό της βασιλείας σου. Ευθύ τότε ο βασιλεύς διέταξε και έγινε αυτό. Αφού λοιπόν στήθηκαν τα γυμνά αυτά αγάλματα που είχαν τις μορφές των πέντε μοναζουσών στο λουτρό, βλέπει ο βασιλεύς στον ύπνο του πέντε πρόβατα καθαρά, τα οποία έβοσκαν εντός αγρού χλοερού, έβοσκαν σε έναν τόπο χλοερό. «Ήταν εκεί πέρα παρόν και ο Πιμένας των προβάτων, ο οποίος ήταν φοβερός στην όψη, ο οποίος οδηγούσε τα πρόβατα στην βοσκή. Βλέποντας ο στον τον βασιλέα, του λέει, «Ασεβέστατε βασιλέα, τις μοναχές τις οποίες εσύ εσκέφτηκες να στήσεις γυμνές στο λουτρό σου για να τις ντροπιάσει. αυτές ο καλός ποιμένας ο Χριστός τις πήρε από εσένα» και τις έβαλε στον ωραίο αυτόν τόπο του παραδείσου, όπου μέλη να έλθει για η θυγατέρα σου η δροσής, η καθαρά αμνάς του Θεού. Τότε ξύπνησε ο βασιλεύς και θύμωσε, διότι και με τα θάνατον οι άγιες αυτές γυναίκες εξουθένωσαν τις βουλές του. Γι' αυτό λοιπόν η σπίσμα και εκδίκηση αυτών διατάσσει να ανάψουν δύο μεγάλοι κλίβανοι, δηλαδή δύο μεγάλα καμίνια, δεξιά και αριστερά από την πόλη της Ρώμης και σε αυτά τα πελώρια καμίνια να καίγονται κάθε μέρα χριστιανοί. Και πρόσταξε όπως επάνω στον κλίβανο να τεθεί και επιγραφή η οποία να έχει και την επικύρωση του βασιλικού διατάγματος η οποία επιγραφή να λέει τα εξής «Άνδρες Γαλιλαίοι, όσοι προσκυνείτε τον εσταυρωμένο» σώστε τον εαυτό σας από τα πολλά βάσανα και μην μας υποβάλλετε και εμάς σε κόπο και ο καθένας ας πέφτει μέσα στον κλίβανο μόνος του, σε οποιονδήποτε κλίβανο και αν επιθυμεί. Αυτήν λοιπόν την προσταγή μόλις την άκουσε η δούλη του Θεού Δροσής, η θυγατέρα αυτού του απάνθρωπου βασιλέως και έμαθε ότι κάθε χριστιανός από τον πόθο και την αγάπη του Χριστού φλεγόμενος έπεφτε από μόνος του μέσα στον κλίβανο, ύψωσε τα μάτια προς τον Θεό και είπε «Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε Θεού, εάν είναι θέλημά σου Άγιο να σωθώ και να λυτρωθώ από την μανιώδη θρησκεία του πατρός μου Τραϊανού, σύ συνέργησον να ελευθερωθώ από τον νυμφώνα και αραβώνα του δισεβούς Αδριανού και να ανέβω στον ουρανό» εκεί όπου βρίσκονται και οι πέντε κανονικές παρθένες, οι οποίες με οδήγησαν στην ευλάβεια και στον φόβο σου. Κοίμησέ τους, Κύριε, με ύπνο βαθύ, αυτούς που με φυλάτουν, για να μπορέσω κι εγώ να φύγω απαρατήρητη. Αυτά λοιπόν, αφού τα είπε η μακαρία δροσής, έβγαλε τα βασιλικά της φορέματα, ντύθηκε με απλά ρούχα και βγήκε με ησυχία έξω από το παλάτι, χωρίς κανείς να την αντιληφθεί. Ενώ η μακαρία δροσής μετέβαινε στον τόπο του μαρτυρίου για να πέσει μέσα σε μία από τις καμίνους, σκέφτηκε και είπε προς τον εαυτό της «Πώς θα υπάγω στον Θεόν χωρίς να έχω ένδυμα γάμου, πώς θα πάω να συναντήσω τον Χριστό αφού δεν έχω λάβει το Άγιο Βάπτισμα και χωρίς το Άγιο Βάπτισμα είμαι ακάθαρτη». Αλλά ο βασιλεύ των βασιλευόντων, Κύριε Ιησού Χριστέ, ειδού, άφησα την βασιλεία και τα πλούτη μου για την αγάπη σου. Τα εγκατέλειψα όλα, Κύριε, για να με καταστήσεις θυρορό της δικής σου βασιλείας. Εσύ, ο οποίος για μας βαπτίστηκες, βάπτισε και εμένα διά του Αγίου σου Πνεύματος. Ευθύς, μόλις τα έπε αυτά, έβγαλε μέσα από την τσέπη της ένα μπουκαλάκι με άγιο μύρο, το οποίο το είχε πάρει από τον κοιτώνα τη. Άλυψε τον εαυτό τη με το άγιο μύρο και έπειτα βαπτίστηκε μέσα σε έναν γεφυρωτό λάκο, ο οποίο ήταν γεμάτο από νερό. Και είπε: Βαπτίζεται η δούλη του Θεού Δροσή εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος και μπήκε μέσα στο νερό έκανε την τριπλή κατάδυση του Αγίου Βαπτίσματος και ο Χριστός το Άγιο Βάπτισμά της το επικύρωσε. Και αφού εφύλαξε τον εαυτό της επί επτά ημέρες, έτρωγε τροφή την οποία της την έφερνε άγγελος Κυρίου. Οι φιλόχριστοι χριστιανοί την βρήκαν και έμαθαν όλα ακριβώς τα οποία τις συνέβησαν, καθώς εκείνη η μακαρία του τα βιηγήθηκε κατά την 8η μέρα από την βάπτισή της, παρακαλώντας τον Θεό και προσευχομένη να την οδηγήσει τι πρέπει να κάνει, απήλθε προς τον Χριστό τον οποίον αγάπησε εξ όλης της ψυχής της. Είναι αξιοσημείωτο, αγαπητοί μου χριστιανοί, το μαρτυρικό φρόνημα που έδειξε η Αγία Δροσής, η μεγάλη αυτή Αγία της Εκκλησίας μας, ήταν κόρη του Κέσαρα της Ρώμης, του Τραϊανού και βλέπετε τον πόθο της να γνωρίσει την πίστη και γνωρίστηκε με τις πέντε κανονικές παρθένες τις μοναχές αυτές, διακονούσε μαζί τους, έπαιρναν τα λείψανα των μαρτύρων και τα έθαβαν και έτσι δυναμώθηκε και η πίστη της και θέλησε να μαρτυρήσει και να πέσει μέσα στον κλίβανο τους οποίους κλίβανους είχε ανάψει ο πατέρας της, ο Τραϊανός, για να πέφτουν μέσα οι χριστιανοί και βλέπετε ότι σκέφτηκε πώς θα πάω να μαρτυρήσω να συναντήσω τον Χριστό μη έχοντας το κατάλληλο ένδυμα, των χιτών δηλαδή του Αγίου Βαπτίσματος. Σαφώς και υπάρχουν πολλοί Άγιοι που μαρτύρησαν χωρίς να βαπτιστούν, βαπτίστηκαν όμως στο βάπτισμα του αίματος. Αλλά ήθελε η Αγία Δροσής να λάβει και το Άγιο Βάπτισμα και πήρε ένα μπουκαλάκι με λάδι με μύρο από το σπίτι της έτρεξε έξω και βρήκε έναν λάκο ο οποίος ήταν έξω από την πόλη αυτός ο λάκος, ένας λάκος με λασπόνερα και βλέπετε από τον πόθο της αλήθηκε με το έλαιο, μπήκε μέσα σε αυτόν τον λάκο, έκανε την τριπλή κατάδυση και λέει βάπτισε με Κύριε με το Άγιο Πνεύμα Σου και ο Χριστός για την πίστη της και το μαρτυρικό της φρόνημα το Άγιο Βάπτισμα το επικύρωσε και τελικά έπειτα από 8 ημέρες παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή της στο Χριστό. Είχε ήδη εκπληρώσει την αποστολή της και ο Χριστός δεν την άφησε να γευτεί μαρτυρικό θάνατο. Ας έχουμε την ευχή της, ας έχουμε τις ευχές όλων των Αγίων και να μας στηρίζουν και εμάς στον δύσκολο αυτόν αγώνα υπέρ της πίστεώς μας.